Φίλε και φίλοι, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στο Newsit και απέναντι μου κάθεται ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία έχει χαθεί από την επικαιρότητα αν και είναι ένα πρόσωπο το οποίο όταν δίνει συνεντεύξεις Πάντα έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τον ακούσουν. Είναι ο πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών, ο κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είστε καλά. Εγώ πάντα όπου με καλούν, ανταποκρίνομαι. Τι εννοείται με αυτό, δεν σας καλούν συχνά. Καθόλου δεν με καλούν. Μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 19 mm -hmm. ε, έχουν κόψει οι πάντες. Γιατί κύριε Πρόεδρε, πού πέθανα. θεωρείτε ότι κυρία Σαν... να πεθάνω. Το, να μόνο, το μόνο που μένει είναι Τηλεοπτικά να... Τηλεοπτικά φαντάζομαι προς Θεού. Ο... Μπορεί να χαίρονται ε. αν γινόταν και βιολογικά. Μην το λέτε αυτό. Δεν και νομίζω το ότι λέω. υπάρχει τόση κακία στον κόσμο. Α, δεν με πήρε ένα ένα τηλέφωνο. Μου έκανε το φίλο Παπαδάκη. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Να μου πει Γεια σου, τι γίνεται. Ζει. Να με πάρει ο αυτιά. Τον αυτιά μάλιστα τον είδα κάπου. Τον είδα κάπου. Ήμουνα με τη σύζυγό μου. Mm -hmm. Και του λέω γιατί στι εκλογέ τέσσερι μήνε κρυβόσουννα και δεν με κάλεσες καθόλου. Προφανώς θα το είχε τους λόγους του και το μια την απάντηση, ότι... Μου έδωσε μια απάντηση που δεν mm -hmm. είναι τιμητική για αυτόν. Ότι εγώ μου λέει είμαι υπάλληλο. Εντάξει τώρα, α το αφήσουμε αυτό, γιατί και εμένα είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκα για πολλά χρόνια. Αλλά ξέρετε κάτι, οι δημοσιογράφοι πάντα το λέω και για τον εαυτό μου. Καλούμαι ανθρώπου που έχουν κάτι να μα πούν, που έχουν έτσι ενδιαφέρον και στην εκλογή. Εγώ δεν είχα να πω τίποτε. Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά ενδεχομένω αφού δεν εκλεγεί και Μα η μου είπε, τρόπο, όταν σου λέει είμαι υπάλληλο, είναι σαν να σου λέει δεν τον άφηναν οι εργοδότε. Αυτό Άχιστε. δεν εννοεί. Βάζουμε και μια ανατελεία. Στι εκλογέ, ένα κόμμα κοινοβουλευτικό ή ένα κεντρών, mm -hmm. τέσσερι μήνε δεν με καλέσανε καθόλου. Από το Γενάρη μέχρι καθόλου εμένα, σαν Λεβέντη. <σομίως> <σομίως> Θεωρείτε ότι ήταν και ένα λόγο για τον οποίο <σομίως> δεν είχατε το επιθυμητό αποτέλεσμα. <σομίως> και βέβαια, όταν δεν σε καλεί <σομίως> ο... καθόλου ο Σκάι, καθόλου το Άξιον. 8 λεπτά ο Αντένα ο Παπαδάκη, 8 λεπτά μόνο. <σομίως> Θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο εκλογέ. Άρα δίνατε το βάρος της ήττας σας στους δημοσιογράφους και στο ότι δεν σας δώσαν τον ε, επιθυμητό χρόνο να εκφράσετε τις απόψεις σας, να αναλύσετε το πρόγραμμα, τις σκέψεις οι σας Όχι <στηνά> είναι όργανα τυφλά. <στηνά> 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 Στα αφεντικά τους. Τώρα Την... εγώ δεν το δέχομαι αυτό που καταλαβαίνετε, αλλά <στηνάξει> σεβασμό στο εγώ πρόσωπό σαν σας... Λέω... Εγώ λέω σαν πολιτικό τη απόψη μου, από εκεί και πέρα ο κόσμο αφού... κρίνει. Μπήκαμε στα βαθιά τη κουβέντα λοιπόν ναι. με το, με το καλή Τα αφεντικά λοιπόν δεν ήθελαν την Ένωση Κεντρών. Γιατί. Δεν ήθελαν την Ένωση Κεντρών γιατί, γιατί ήμασταν ένα κόμμα που ζητούσαμε πάταξη της διαπλοκής, ζητούσαμε μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ζητούσαμε απλή αναλογική, η Ένωση Κεντρών. Ζητούσαμε να μπαίνει εισαγγελέα στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων έργων και των ε, κρατικών προμηθειών. Ε, ζητούσαμε ποινικοποίηση του ρουσφετιού, να απαγορευτούν οι, οι πελατειακές σχέσεις. Είναι πράγματα τα οποία θίγουν στη ρίζα τους τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Και αν εφαρμοζόταν έστω και για λίγο το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, κάποιοι άνθρωποι που έχουν μάθει στην Ελλάδα να είναι τα βατζίδες, να το πω έτσι, θα εξουδετερώνονταν. Αυτοί λοιπόν, σου λέει, θα αφήσουμε το Λεβέντι τώρα να κυκλοφορεί και να μας δυσφημίζει και να μας λέει ότι εμείς φέρνουμε τα δημόσια έργα με μίζες ναι, εμείς... ε, Έχετε αποδείξει όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ε, δεν έχω. Ε, έχουμε αποδείξει. Εγώ είμαι ένα, χρόνια ένα, τώρα κάνετε καταγγελίε. και πολιτικό, πολύ σοβαρέ καταγγελίε. Εγώ είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο. Ε, ναι. Που ό,τι είχα να πω, το είπα και μέσα στη Ωραία, βουλή. Ε, και μέσα κατα... στη βουλή τα είπα. Ωραία, όλα αυτά. αυτά έχετε πάει στον εισαγγελέα και να πείτε ότι εγώ έχω αποδείξει <coughs> ότι η Μάγδα ή ο, ο Βασίλη Ολεβέντη <coughs> τα παίρνει, παίρνει τη μίζα για αυτό το τάδε δημόσιο έργο. Έχετε αυτή την πληροφορία, έχετε αυτή την απόδειξη και να πάτε στον εισαγγελέα αύριο λοιπόν, το πρωί να ακούστε, τα πείτε. Ακούστε, Γιατί το να το λέτε δημοσιογραφικά και σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν έχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτό και αν έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα. Σωστά yeah, δεν σκέπτομαι. Ακούστε, ακούστε δεν είναι κάθε, λογική ακούστε. αυτή η σειρά του. Της... Αυτή η μέθοδο και ο Σιμίτη σημί, έλεγε φέρτε αποδείξει. Σωστό και είναι κάθε, αυτό. Όμως. φέρτε αποδείξει, ναι. Φέρτε αποδείξεις. Και πίσω από αυτό το φέρτε αποδείξει συνεχιζόταν η κρεπάλη. Αφήστε τη διακριτική ε, Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ε, συγγνώμη. Ένα-ένα ε, τα θέματα. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, όταν ζητάω εισαγγελέα στο στάδιο ανάθεση ενό έργου, mm -hmm. γιατί το ζητάω. Και Όχι το μετά, αν, βρου, αν κλέψει ο Τσοχατζόπουλος να τον κυνηγήσουμε και βρούμε ίχνη. Mm -hmm. Την ώρα που ανέθετε το εξοπλιστικό πρόγραμμα ο Τσοχατζόπουλος, που παράγγελνε τα. Άρτεμις, λέγω, mm -hmm. ένα οπλικό σύστημα, εκείνη την... και έκανε την παραγγελία τόσων δισεκατομμυρίων, εκείνη την ώρα να είναι και εισαγγελέα μαζί στην παραγγελία, να ελέγξει τις συμβάσεις. Και τα λοιπά. Ναι. Εάν το είχαμε κάνει αυτό που ζητάει ένα κέντρο παρουσία εισαγγελικού λειτουργού διακληρώσεω από το σώμα mm -hmm. των εισαγγελέων εφετών, mm -hmm. στο στάδιο ανάθεσης των έργων, δεν θα μπορούσε να κλέβει ο κάθε Τσοχαντζόπουλος να εδώ τώρα αφήνουμε τον Υπουργό να αναθέτει το δημόσιο έργο και μετά αν βρούμε ίχνη ότι έκλεψε, αν βρούμε λογαριασμού του που ο κάθε απαταιών, ο κάθε απαταιών δεν αφήνει ίχνη. Δεν θα πάρει τα λεφτά της μίζας να τα πάει στην τράπεζα. Δεν είναι τόσο βλάκας ο καθένας. Άρα λοιπόν για να επιστρέψουμε Εδώ είχε φτάσει ο Βενιζέλος, ο Βενιζέλος είχε φτάσει για τον Τζοχατζόπουλο και έλεγε τη μίζα ότι είναι αριθμό τηλεφώνου. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μέσα στην Επιτροπή της Βουλής όταν είχε βρεθεί η μίζα του Χατζόπουλου έλεγε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος ότι δεν είναι μίζα, δεν είναι λεφτά, mm -hmm. αλλά είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου και ναι, <σταλεί> το είχε δεχθεί. η <σταλεί> ναι, Επιτροπή. Το είχε δεχθεί Επιτροπή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάστε, <σταλεί> <αυτού σταλεί> ε, ε, το η Ελλάδα. το... απλά το αναφέρω ότι εγώ αυτή τη στιγμή <σταλεί> δεν το θυμάμαι. δηλαδή, Άρα δεν θέλανε λοιπόν η εισαγγελέα στο στάδιο ανάθεση των έργων που θα ήταν ξερίζωμα τη διαπλοκή. Μετά έλεγε ο Τσίπρα ότι θα αναθέσει τα κανάλια σε καινούργια πρόσωπα γιατί τα είχαν πέντε ταβαντζίδε έκανε μέσω ΕΣΡΟΥ κάποιου διαγωνισμούς και μείναν οι ίδιοι. Άρα εδικαιώθησαν. Ποιοι πρέπει να έχουν τα κανάλια, κάποιοι εκατομμυριούχοι να διευθύνουν την πολιτική ζωή της χώρας, γιατί όταν έχεις ένα κανάλι παίζεις ένα αλφαρόλο. Κανονίζεις ποιοι καλούνται, κανονίζεις ποιοι θα αποκλείονται. Άρα, εσεί λοιπόν έχετε ένα παράπονο από ε, τα μέσα ε, ε, μαζική ε, ενημέρωση ε, ότι δεν σα δώσουν τον απαραίτητο όχι, χρόνο. Όχι αυτό μέσα μου είναι. Τα μέσα μαζική ενημέρωση είναι εργαλεία. Ο Τσίπρα είχε πει θα εξηγειάνει τον τομέα των ΜΜΕ mm -hmm. και αντί να τον εξηγειάνει, τον έκανε χειρότερο. Ωραία. Θυμάστε με τον Καλογρίτσα, με τα ποσοστόφια. Τα έχουμε δει, τα έχουμε διαβάσει, τα το... έχουμε ναι, ακούσει όλοι. Ναι, 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 ναι. Πάμε σε εσά. Γιατί το ερώτημα ε, μου ναι, ναι, ναι. το αρχικό πάμε, ήταν. Ναι. Αλλά θέλ, με ρωτήσατε γιατί ε, είναι εναντίον μου κάποιοι. Είναι εναντίον μου γιατί αυτά που ζητούσα είναι αυτά που ζητάει η κοινωνία. Τώρα γιατί δεν ψήφισε Λεβέντι, γιατί δεν ψήφισε ένα κεντρών η κοινωνία ήταν, ήταν το και ψήφισε ο Μητσοτάκη. Ερώτημα. Γιατί όταν του πει ο Μητσοτάκης ότι θα σου βάλω το παιδί στη ΔΕΗ, του από, κάθε απλού ή όπου, για τον πολύ εξαθλειωμένο πολίτη είναι, είναι σημαντικό. Τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, ε, δεν μπορεί να βάλει και όλων τα παιδιά. Πόσα παιδιά πάνε. Σε όλου όμω οι Δεν μπορεί να βάλει και όλα τα παιδιά. Με αυτή τη λογική θα βάλει και εσύ πέρα, όλα τα παιδιά. Υπόσχονται όμω σε όλου. Συγγνώμη, αμφιβάλλετε. Εγώ με Βου... Βουλή κάθε αυτό. μέρα έβλεπα κάποιου με τσαντάκια, με κάτι δηλαδή κάτι κακοντημένους, κάτι αυτού. και ότι είναι μετακλητή, ότι είναι αποσπασμένοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν πάρα πολλούς προσλάβεις. Εσείς χιλιάδες. δεν είχατε μέσα στη Βουλή τους δικούς σας ανθρώπους, κυρία κύριε Πρόεδρε. Πέντε, πρώτη. άτομα είχα. Δικούς σας ανθρώπους. Ε, πέντε, πέντε, άτομα Στο δικ, γραφείο σας. δικαιούμασταν. Ναι. Άρα πήρατε κι εσείς δικούς σας ανθρώπους. Πέντε άτομα. Ανθρώπους της εμπιστοσύνης σας. Πέντε άτομα, αυτοί είχαν χιλιάδες σας λέω. Κατάλαβα, μάλιστα. Καταλάβατε, είναι ίδιο mm. το πέντε άτομα σαφώς με το... Σαφώς και όχι, σαφώς και όχι. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν υπουργό οικητικής ε, ανασυγκρότησης, όπως το λέγεται το Υπουργείο, mm. είχε 56 μετακλητούς. Μιλάει για ε, νοικοκύρμα του κράτους και είχε 56 μετακλητούς στο Υπουργείο του. Δηλαδή έδειχνε ο ίδιος με τη συμπεριφορά του ότι είναι ο άνθρωπος ε, άσωτος ότι κοιτάει να, το παλιό του πατέρα του, α πούμε, να διορίζει συγχωριανούς του από τα Χανιά ε, με τέτοια νοοτροπία. Εσάς κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, λέω, εσύ. Εσύ. για υπουργό μου λάμε κύριε... υπουργέ, θα σας πω. Και δεν βλέπω εύκολο <σκέντλιο> να γίνω <σκένλιο> <νομίδι. σκένλιο> εγώ υπουργό. δεν το βλέπω τόσο εύκολο. Λοιπόν, κύριε, κύριε Πρόεδρε, εσάς σας έχουν ζητήσει κάποιο ρουσφέτη, κάποια δουλειά για το παιδί. <σκένλιο> Πολύ. <σκένλιο> Τι <σκέ κάνατε. Τους, Πώς λέω, θα τους λέω ότι στο πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών είναι η ποινικοποίηση του ρουσφετιού. Δηλαδή mm -hmm. να χάνει την έδρα του βουλευτή αν αποδειχθεί ότι μεσολαβεί για να διοριστεί κάποιο. Καλά, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό και μα, δεν νομίζω ότι θα Μα Να με νόμο. Αλλά αυτό είναι ένα από τα προτάγματά μα στην Ένωση Κεντρών. Ούτε και το εισαγγελέα να μπει στι δημόσιε συμβάσει έχει γίνει. Ούτε η μείωση του αριθμού των βουλευτών έχει γίνει, ούτε η απλή αναλογική έχει γίνει όπως τη θέλω εγώ σωστά, με μηδέν μπόνους. Ε, με έτσι, γιατί και ο Τσίπρας με 50 έδρας μπόνους κυβέρνησε με το Γκαμένο. Και ο Μητσοτάκης τώρα με, ε, έπρεπε 120 έδρες να έχει. Το 40% είναι 120 έδρες και εκείνος έχει πάρει 158, έχει κλέψει 38 έδρες με ένα καλπονοθευτικό νόμο. Κύριε Λεβέντη, Ήσασταν μέσα στη Βουλή περίπου πέντε χρόνια. Ναι. Τι έργο αφήσατε, τι κάνατε πράξη από όλα αυτά που θέλατε να κάνετε και που ονειρευόσαστε <coughs> ότι θα μπείτε στη Βουλή και κάτι θα αλλάξετε. <coughs> Ακούστε, όταν μπαίνει ένα κόμμα στη Βουλή μπορεί να κάνει προτάσεις, <coughs> μπορεί να κάνει αγώνα στην κοινωνία, συγκεντρώσεις, τέτοια πράγματα μπορεί να κάνει. Αλλά να αλλάξει τα πράγματα δεν μπορεί ένα κόμμα που παίρνει, ξέρω εγώ, 9-10 βουλευτέ. Δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα γιατί ο καμένο με τον Τσίπρα είχαν 152 και κυβερνάγανε σαν δικτάτορε. Τι, άρα τι να αλλάξω εγώ. Τι να αλλάξω εγώ στο θέμα των Πρεσπών γιατί η Μακεδονία ζήταγα δημοψήφισμα να εκφραστεί ο λαό. Αυτοί τι κάνανε, ο Μεν Τσίπρας Πήρε μερικούς βουλευτές από το ποτάμι. Πήρε και μία που είχε φύγει από εμά. Την κυρία Μεγάλο ναι, και ψηφίσανε είναι... τις πρέσπες. Ψηφίσανε τις Έκανε με γερολόγου βουλευτές. Ψήφισε τις πρέσπες ο Τσίπρας. Ο Δεκαμένος τι έκανε. Κορόιδευε τους βουλευτές του. Έλεγε δεν θα περάσει στα Σκόπια. Δεν θα περάσει στα Σκόφια και έκανε πλάτε τον Τσίπρα. Έλεγε επισήμω ότι δεν διθέλει τη συμφωνία. Ναι, μεν αλλά. Αλλά έκανε πλάτε και γι' αυτό μηδενίστηκε. Ωραία, πάμε στο δικό σα. Εσεί λοιπόν. Δηλαδή, υπήρξατε... τι μπορεί να κάνει ένα κόμμα στο, που μπαίνει ν, στη Βουλή. Ν, ν, να το πάτσει, ο απλά. Ιησούς Χριστό, αν κάνει ένα κόμμα, να το πάρουμε. <laughs> το πιο. που μπορεί να κάνει και θαύματα. <laughs> να μπει στη Βουλή. <laughs> Όταν έχει μπροστά σου ένα Καμένο και έναν Τσίπρα δικτάτορε που κάνουν του κεφαλιού τους το δικό mm -hmm. του mm -hmm. ή ένα τώρα Μητσοτάκη ο οποίος και αυτός πάλι το, του δικού του κεφαλιού κάνει τη θέληση και δεν ρωτάει τίποτα άλλο, τι μπορείς να κάνεις. Άρα το εμείς... μόνο που μπορούσε να κάνει ο Χριστός, τους παραλυτικούς καλά Ήρα. και τους ε, πάμε, πάμε μη βλέποντες να βλέπουν. Κύριε Λεβέντη πάμε στο διατάφτα. Ναι. Μας ναι. παρακολουθούν κάποιοι ε, τι άνθρωποι. Τι νομίζετε θα ότι σας μπορεί πού να... να... Ποιο έχει κάνει κόμμα που μπήκε στη Βουλή και έκανε κάτι. Πεςτε μου έναν που μπήκε στη Βουλή ο Αντρέα Παπαδρέου. Απλά μεγάλωνε, μεγάλωνε και πήρε την εξουσία κάποτε. και εντάξει, εκεί. Νομοθετήσαν, εκεί... αλλάξαν, προ... εντάξει. Όχι, δεν αν... δεν, δεν κάνει και τίποτα. Αν τίποτα δεν έκανε. Τίποτα, δεν τίποτα, έκανε. Εδώ Περίμενε σημερά. την ώρα να έρθει στην εξουσία για να κάνει. Ωραία. Εγώ λοιπόν Τι... σκέφτομαι του ανθρώπου που μα παρακολουθούν α, και είναι στο σπίτι του και έχουν απέναντί του τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη, που τα λέει έξω από τα δόντια και είναι από του <laughs> πιο ειλικρινεί πολιτικού. <laughs> ε, Κάποιο αναρωτιέται και λέει: και εγώ κύριε Λεβέντι μου, πέντε χρόνια σαν για του βουλευτέ που σε πλήρωνα. Τι έκανε με στη Βουλή. Το μυτσοτάκι που τον πληρώνει τώρα τι κάνει. Τι κάνει Όχι, με όλου πρέπει να το πει. Εχθέ με πήρε ένα από τη δράμα συνταγματάρχη. Ή... Ακούστε, ένα συνταγματάρχη, αξίζει να το ακούσετε. Σα ακούω, παρακαλώ. Με πήρε ένα συνταγματάρχη. Εν ενεργεία συνταγματάρχη. Είχα επισκεφθεί πέρυσι τη λέσχη αξιωματικών. <συνταγματάρχη> <συνταγματάρχη> και κάτι άλλοι δεξιοί με στη λέσχη αξιωματικών με είχαν ρωτήσει πού βρίσκει τα λεφτά όλα τα χρόνια και. Πού βρίσκω εγώ τα λεφτά που έτρεχα με ένα κομπονάκι πόρτα πόρτα. Λοιπόν, πού βρίσκω τα λεφτά. Αυτός μου λέει εγώ λοιπόν τους έπιασα λέει την άλλη μέρα όταν έφυγες και τους είπα την ερώτηση αυτή την έχετε υποβάλει στο Μητσοτάκι. Την έχετε υποβάλει στο Τζίπρα. Έχετε Όχι. Άρα είστε λέει κομματόσκυλα. Γι' αυτό λέει κύριε Λεβέντη θέλω να με βάλετε υποψήφιο λέει. Άρα βρήκατε έναν υποψήφιο για τι επόμενε γενιέ. Δηλαδή, δηλαδή. Ο, γιατί την αδικία μου λέει mm. δεν τη θέλω. Την ατιμία mm. δεν τη θέλω. Είναι κομματόσκυλα αυτή λέει με διπλού μισθού, τριπλού από εδώ και από εκεί mm. και δεν του αρέσει ο λεβέντη που ζητάει μία κάθαρση. Mm. Καταλαβατε. Δηλαδή, τι μπορεί mm. να κάνει ένα κόμμα καινούριο, τι μπορούσε να κάνει. Άρα εσεί γιατί ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού, Να κάνετε τι με στη Βουλή. Εκεί θέλω το πάω, να καταλάβει ο κόσμος. Ε, γιατί έκανα ο προσπάθεια να ματαιώσω τις πρέσπες, γιατί τις θεωρώ προδοσία. Ωραία. Έκανα προσπάθεια. Έκανα προσπάθεια για να ποινικοποιηθεί το ρουσφέτη, να μην γίνονται το ρουσφέτη, να μπαίνουν τα παιδιά του κόσμου με τίμια μια σειρά προτεραιότητα από γραφεία ανέβρεση, ανέβρεση εργασία. Και όχι να πηγαίνει στο Λεβέντι, στο Σαμαρά ή στον ε, ε, Τσίπρα για να πιάσει δουλειά λίγο είναι αυτό. Όχι. Συνεχίστε. Α, δεν θα ε, ρωτήσω. Έκανα για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Γιατί το Βέλγιο έχει 150 βουλευτέ και έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με εμά. Γιατί να έχουμε 300. 300 βουλευτέ που δεν ξέρουν ούτε να διαβάζουν. Μία προχθέ της Νέας Δημοκρατίας, η Μονογιού, σηκώθηκε στη Βουλή και δεν ήξερε να συλλαβίζει. Έχω δει το απόσπασμα, όμως θέλω να σας πω ναι. ότι η κυρία Μονογιού ανέφερε ναι. ότι είναι, ένας, ε, είναι δυσλεκτικό άτομο. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαβάσει, είναι ναι. ότι έχει ένα πρόβλημα, Εγώ το οποίο είναι σεβαστό, είναι σεβαστό. Εγώ την ξέρω την κυρία Μονογιού, γιατί καθόταν κάποτε δίπλα μου και μπορεί να διαβάσει και μπορεί να μιλήσει. Και μπορούσε να τα πει απ' Σα λέω λοιπόν Ένα λεπτό. ότι η γυναίκα αυτή απάντησε. Σηκώθηκε μπροστά μου και μίλησε σε ομιλία στο Κάραβελ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ωραία, τώρα μην το προσωποποιούμε. Και όλοι Βιασύ... με στη Βουλή διαβάζουν κατά παράβαση του κανονισμού. Όλοι με στη Βουλή διαβάζουν. Και ο ίδιο ο Μητσοτάκη. Αν δεν βγάλει το χειρόγραφο, το βγαίνει ταραχή. Είναι, 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 είναι όντω πάρα πολύ λίγοι οι βουλευτέ οι οποίοι. Ποιοι είναι οι λίγοι, για δείχτε μου. μιλούν πε... χωρί χαρτί στη Βουλή. Λε... Ιλιάνα... Κανένα. Βενιζέλη, Μα, η Λιάνα Κανέλη. Η Λιάνα, Κανέλη. ο Ευάγγελο Λιά... τους Του έχω δει και μου έχει κάνει και εντύπωση. Μα, Ιλιάνα... Και εσεί. Για να λέμε τα πράγματα με κανέλη. το όνομά του. έχει το τροπάριο του κουκου, ε? Δεν έχει σημασία. Συζητούμε ε, Συζητούμε πάντα το ποιος... θέματο είναι σε Συζητούμε όμω, κύριε Πρόεδρε, το ποιο δεν διαβάζει έτσι, το χαρτάκι του. Η ρητορική λοιπόν, να σας πω μια κουβέντα και να δείτε <Πώς> ούτε, ούτε, αυτοί, την ούτε αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν. Η ρητορική ξέρετε τι θέλει. Όταν ανεβαίνεις στο βήμα θέλει δύο πράγματα. Θέλει μνήμη, και να, να, θυμάσαι τι, ποια θέματα πρέπει να θίξεις και θέλει, Λέγει, ε, σωστό. θέλει ικανότητα να πλάθεις εκείνη την ώρα φράσεις. Mm. Εγώ πιστεύω ότι όλοι διαβάζουν, γιατί όλοι τρέμουνε. Και για το Μητσοτάκη ειδικά ήμουν όταν ήταν αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήμουνα στην Επίδα κάπου και κουβεντιάζαμε, ήταν, ήταν ήρθε η ώρα να μιλήσει. Και του λέω, έχεις μαζί σου την ομιλία. Μου λέει, εγώ κύριε Λεβέτη, μπορώ, μου λέει, και με χειρόγραφο και χωρίς. Και χωρίς. Mm -hmm. ε, Το του λέω, άντε, αυτό. προχώρα, του λέω, να μιλήσεις χωρίς χειρόγραφο τη φορά αυτή. <Και> πάει λοιπόν να μιλήσει και του πάει ο βοηθός του, ένα ντοσιέ και το ανοίγει και διαβάζει. Αυτοί έχουν Εντάξει. τη φοβία του μικροφόνου. Πάντω τον έχουμε δει. Αν δεν του τα έχουν τα, τους τα έχουν και γραμμένα. Του έχουμε δει πάντω και χωρί να τα διαβάζουν. Κυρία Πρόεδρε, το έχω παρατηρήσει. Έχει δει το Μητσοτάκι. Να είναι, χωρίς... τον έχω δει, βέβαια. Πόση και ώρα. Τον κύριο, Πάνω έτσι, από έτσι. ένα λεπτό. Έλα τώρα, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε τι θα πει ε, να, να βγάλει ομιλία μισή ώρα χωρί χειρόγραφο, Ξέρετε τι θα πει. Εξαιρετικά Θέλει δύσκολο, αλλά του δει. Θέλει φοβερέ ικανότητε. Πάμε παρακάτω, Έτσι. κύριε Πρόεδρε. Πάμε παρακάτω. Εσεί τώρα ε, διεκδικείτε και πάλι στι επόμενε εκλογέ. Όταν έχουμε με το καλό, θα ζητήσετε πάλι την ψήφο του Ελληνικού λαού. να κάνετε και... τι αυτή τη φορά. Αφού ε, ενδεχομένω τα πέντε χρόνια αυτά που είσαστε μέσα στη Βουλή σα έδειξαν ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα τελικά. Αυτό μου λέτε από την κουβέντα ναι. μα. Ναι. Τώρα, αν ξαναμπείτε λοιπόν. Όχι, το... πάλι, όχι, τι δε, όχι να δεν δε μπόρεσα. Λάθο διατυπώστε. Δεν είναι ότι εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Προσπαθήσατε και δεν το καταφέρατε. γιατί δεν σα άρεσε το σύστημα. Σεβαστό. Το σύστημα των κοινοβουλευτικό mm -hmm. που έχουμε που κάνουν σαν δικτάτορε κοινοβουλευτικοί οι έχοντε το 151 και δεν λογαριάζουν κανένα άλλου κόμματο την άποψη mm -hmm. ή την πρόταση. Το σύστημα αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα να κυβερνά η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να είναι διακοσμητική. Γι' αυτό σας ρώτησα ποιος έκανε κάτι, ο Αντρέας Παπανδρίου. Περίμενε την ώρα που να έρθει στην κυβέρνηση για να γίνει πρωθυπουργό. Μέχρι από το 1974 δηλαδή που πρωτοέβαλε σαν Μπασόκ, μέχρι το 1981 που πήρε την κυβέρνηση τι είχε κάνει ο Αντρέας πέραν ομιλιών και συγκεντρώσεων. Δεν είχε, κα, κα, κανείς δεν είχε προσφορά. Να πάμε σε εσά. Εγώ όχι, θέλω να πάω σε, όχι σε μένα, εμένα. Μα, μα δεν είναι σε μένα. Και σε Κύριε εμένα. Πρόεδρε, εγώ παίρνω συνέντευξη από εσά. Για εσά δεν, δεν μου λέτε για τον πρέπει, να, ναι. πρέπει να μην, έχστε, να μην είστε υπερβολικοί μαζί μου. Όχι, oh, καθόλου δηλαδή, είστε. Δηλαδή, τι εννοώ υπερβολικοί. Δηλαδή, να ζητάτε από εμένα ό,τι ζητάμε από ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν είμαι υπεράνθρωπο. Ούτε ο Φον Μπράουν είμαι, ούτε ο Αϊνστάιν είμαι. Είμαι ένα παιδί που μπήκα κάποτε στο Πολυτεχνείο μεταξύ των πρώτων, αγωνίστηκα και πάλεψα και δεν μου έδωσε κανένα τίποτα εμένα. 40 χρόνια έκανα να μπω στη Βουλή. Τα κανάλια δεν με βάζανε ποτέ, ακόμη και το 15 που μπήκε η Ένωση Κεντρών στη Βουλή, κανένα κανάλι δεν με είχε φιλοξενήσει. Κανένα δημοσιογράφος δεν με είχε φιλοξενήσει πιο πρώτα. Πάντω επιμένετε ακόμη έτσι, και στι επόμενε. Λοιπόν. ότι έχω δίκιο. Mm -hmm. και αισθάνομαι ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα να πάμε σε κυβερνήσει συνασπισμού ακριβώ για να λογαριάζεται και ο μικρό και ο μεγάλο και με συνεννόηση να κυβερνιέται η χώρα. Με συνεννόηση και όχι με τα βατζιλίκια και με δικτατορικέ νοοτροπίε. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που λέτε και το επόμενο μου ερώτημα είναι εσεί. Αν λοιπόν μπείτε στη Βουλή στι επόμενε εκλογέ, με ποιον θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε αυτό το συνασπισμό που λέτε. Με όλου. Με όλου αρκεί και εκείνοι να δείχνανε την ανάλογη υποχρεωτικότητα και καλή θέληση. Για να κάνει ένα κυβερνητικό συνασπισμό, πρέπει και ο μικρός να δείξει το μεγαλείο του να υποχωρήσει σε μερικά, αλλά και ο μεγάλος Ξέροντα ότι δεν είναι πια μόνο του ή αυτοδύναμο, θα κάνει και αυτό τι υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι ότι είχατε φλερτάρει αρκετά με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είχε φλερτάρει. Για φλερτάρι. ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτός, αυτός ναι, μαζί σα. Η απλή αναλογική που πήγα και ψήφισα, γιατί είναι στο πρόγραμμά μα, έκανε πολλού δημοσιογράφου να θεωρήσουν ότι θα, θα στήριζα τον Τσίπρα. <laughs> Εγώ εξ αρχή του είχα πει ότι δεν υπήρχε περίπτωση καμία στήριξη να του προσφέρω γιατί διαφωνούσα εγώ είμαι κεντρός. Αυτός ήταν αριστερός και μάλιστα αριστερός που κυβερνούσε δεξιά με δεξιό mm -hmm. τρόπο. Σε μια τέτοια αρμαφρόδιτη τρικολορέ κατάσταση δεν είχα κανένα λόγο εγώ να συμπράξω. Λοιπόν, επομένω επομένως τον είχα ενημερώσει ότι την απλή αναλογική την πιστεύω και την ψηφίζω σαν ένωση κεντρών λόγω του ότι είναι στο πρόγραμμα του της Ένωσης Κεντρών αυτό. Είναι η βασική μου αρχή. Mm -hmm. Δεν μπορούσε να γίνει την ψηφοφορία για, τη, για, τον εκλογικό νόμο και να μην ψηφίσει ο Λεβέντης την απλή αναλογική. Mm -hmm. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Mm -hmm. Και πήγε mm -hmm. η δημοσιογράφη. Η τότε, επειδή ο Μητσοτάκη είχε πάρα πολύ στενοχωρηθεί με, τον, με, την απλή αναλογική, δεν τη θέλει, mm -hmm. σαν το διάλογο με το Λιβάνι, είχαν θεωρήσει ότι πάω με τον Τζίπρα. Και γράφαν οι εφημερίδε ηλικιότητα. Τα θυμάμαι οι οποίε απεδείχθη εδώ ο Καλιάνο. Έφυγε από την Ένωση Κεντρών λέγοντας ότι θα, πάω, θα, θα πάμε εμεί με τον Τζίπρα. Και τι βγήκα εγώ και δήλωσα. Τι βγήκα εγώ και δήλωσα. Αν πάμε με τον Τζίπρα θα έχει δίκιο ο Καλιάνος. Αλλά αν ο Καλλιάνος πάει καπαλού θα, θα δει, Και εσύ. πήγε δεξιά ο Καλιάνος. Δει, εμείς μείναμε σταθεροί Εκείνο ήθελε να προσχωρήσει στη δεξιά, γιατί πάντα ήταν δεξιό, και ρωτάω γιατί είχε έρθει κοντά μα ο Καλιάνο. Ακούστε τι συμβαίνει. Εσεί γιατί τον επιλέξατε, Ο, ο Καλιάνο ήρθε κοντά σα. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Ο Καλιάνο, σαν νέο άνθρωπο, ήρθε και μου είπε ότι όλα τα κόμματα σαπίσανε, είναι σάπια και έρχομαι με ένα κόμμα σαν το δικό σα που είναι τίμιο και καλό. Είχε, έρθει, είχε πάει στην Κρήτη και ήρθε ταξίδι και να, να με βρει και μου είπε αυτά τα πράγματα: Με διώξαν από την ΕΡΤ. Μου είπε ε, και έδειχνε τον αδικημένο και καταδιωχμένο από το σύστημα. Αυτό μου έκανε ο Καλλιάνος. Mm. Λοιπόν, δεν μου είπε ούτε ότι ήταν σαν φοιτητή στη ΔΑΠ, στη Μπάτρα. Ήταν στη ΔΑΠ. Εσείς δεν και την κάνετε... Παρα... Εσύ... Τι ελέγχους να κάνω. Μισό παρα... Εσείς επιλέγετε κάποιου <laughs> ανθρώπους για να σας ακολουθήσουν και να απορρευτείτε. Ναι. Δεν κάνετε έναν έλεγχο για αυτού του ανθρώπου. Ποιο είναι, τι είναι... Τι πρεσβεύει, στην πραγματικότητα. Κάτι, κάναμε έλεγχο, αλλά επειδή ζούμε σε μια εποχή που έχει και δικαίωμα ο άλλο να αλλάξει άποψη. Δεν δηλαδή, έχει. αν το ξέρατε από την αρχή ότι ήταν στην ναι. ΤΑΠ θα τον επιλέγατε τον ακούστε, κύριο Καλιάνο. Ακούστε, τον έβαλα γι' αυτό δεύτερο. Ο Καλιάνο, επειδή ήταν νέο, λέγαμε να τον βάλουμε πρώτο. Και την παραμονή τη κατάρτιση, τη οριστικοποίηση των συνδυασμών, έρχεται ένα από την πάτρα, τυχαία, ναι. και λέει είδε, τον είδε με στο γραφείο και με πλησιάζει μου λέει «Τον ξέρει. Λέω «Είναι ένας που μετεωρολόγο που έκανε στην ΕΡΤ ε, τον καιρό» έλεγε mm -hmm. Λέει «Αυτός ήταν πρωτοπαλίκαρο δεξιό σα mm -hmm. και σου συνιστώ μήπως ήρθε λέει για να βουτήξει στην έδρα και να φύγει» Σου συνιστώ μου λέει μην τον βάλεις πρώτο» Έτσι μπήκε δεύτερος ο Καλλιάνος Μάλιστα Καταλάβατε. Να πάμε και στο σύνολο των βουλευτών σας <coughs> ναι. Όπου <coughs> Έχετε... Είστε εντάξει. δεν Ε, να πάμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο που ε, εσείς είχατε στο σύνολό σα 8 βουλευτέ. Φύγανε οι 5. 9 μήνα... Με... ήταν μαζί μου. 9, μέσα, εντάξει. 8 βουλευτέ ναι. και μέσα σε 9. Είχατε λοιπόν Οχτώ βουλευτέ, φύγανε οι πέντε, μείνατε με τρει βουλευτέ. Πώ το αυτό, Το ξεπερνάτε έτσι τη Επιτρέψτε μου, είναι... δεν, δεν ολοκλήρωσα το ερώτημα. Είναι σημαντικό. Έχετε λοιπόν κάνει έτσι μια αυτοκριτική, να Λέως. δείτε τι έφτεξε Πρώτα, πρώτα λάθη... κάνει κριτική και μετά Α... και αυτοκριτική. Σαφώ. Α... Τι έφτεξε λοιπόν και φύγανε αυτοί οι άνθρωποι ναι. από εσά, ναι. Ήταν οι λάθο επιλογέ οι δικέ σα, Ήταν αυτοί οι άνθρωποι κακοί εντό εισαγωγικών και δεν σα φέρτηκαν σωστά. Ακούστε, ο Αμερικανό πρέσβη με επισκέφθηκε 6-7 φορέ στο γραφείο στη Βουλή και επειδή και να, ε, υπε, να πάμε υπέρ των Πρεσπών, υπέρ τη συνθήκη των Πρεσπών. Και μου έλεγε ότι εσεί δεν είστε Χρυσή Αυγή, ακραίο φασιστικό κόμμα. Εσεί είστε ένα κεντρό κόμμα mm -hmm. του Δημοκρατικού Τόξου και πρέπει να έχετε λογικέ θέσει. Εγώ το ρωτούσα, γιατί δεν πιέζεται τα Σκόπια να αλλάξουν όνομα και εμεί θα πάμε να στηρίξουμε με λεφτά, με. Mm -hmm να αποστείλουμε βιομηχάνους με πανεπιστήμια, με μεταφορικά μέσα, με κάθε τρόπο να αναδειχθεί το κράτος των σκοπίων. Mm -hmm. Γιατί δεν πιέσατε και αυτούς και πιέζετε μόνο εμάς. Και τον ρώτησα αν στην Αμερική του συζητεί το μία ανάλογη υποχώρηση θα την έκαναν και δεν μου απαντούσε. Πάμε στο θέμα Παραζητούσε, που σα ρώτησα. Ναι. Μου. Τότε λοιπόν την τελευταία φορά μου είπε: Με αυτά που κάνετε δεν θα ξαναμπείτε στη Βουλή. Δηλαδή ε, με την επιμονή μου να είμαι. Για το με... θέμα των Πρεσβεών. Με... Ναι, και, του... και τότε του απάντησα ότι ο καραμαλή που αρνήθηκε να τα πει Μακεδονία, ο Ανδρέας Παπαντρέου, όλοι αυτοί είναι ακραίοι. Του είπα: Του πάγιατ. Mm -hmm. Έχουμε, λέω, μια σύσκεψη αρχηγών υπό τον πρώτο της Δημοκρατίας του 1993 που αυτή η σύσκεψη, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με πρώτο τον Ανδρέα Παπανδρέου mm -hmm. είπανε να μην δοθεί το όνομα, να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονία. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακραίοι, ήταν φασίστες, δεν μου απάντησε. Αλλά τι έκανε, ξέρετε τι έκανε αυτός. Δε, δεν ψηφίζουν Αμερικανοί, ψηφίζουν Έλληνες επηρέασε τα κανάλια. Έχει, έχουν διάβλους το μηντιακό σύστημα οι Αμερικάνοι. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα τι? της αυτοκριτικής σε σχέση με την ήττα. Ε, ε επειδή ήμουν ακλόνητος, επειδή ακλόνητος λοιπόν στο να υποκύψω τι αξιώσεις της πρεσβείας, mm -hmm. άρχισα να χαϊδεύουν τους βουλευτές. Δεν καταλαβαίνετε. Εγώ το κατάλαβα. Όταν αλλά... ο αρχηγός ενός <χωρεί> κόμμα... Όταν ο αρχηγός είναι αμετακίνητος, mm -hmm. Υπάρχει η λύση για κάποιον που είναι παλιάνθρωπος και θέλει να σε εξοντώσει. Υπάρχει η λύση να πιάνουν έναν ένα του βουλευτέ, να του υπόσχονται διάφορα πράγματα. Υποσχέθηκαν, του βάλανε σε συνδυασμού, άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι στο ΠΑΣΟΚ, άλλοι στην. και σιγά σιγά ένα ένα έφευγαν. Ήταν και αδοκίμαστοι. Γιατί αν πα τώρα το Γιακουμάτο, στην Νέα Δημοκρατία και του πει να φύγει, δεν θα φύγει γιατί τα συμφέροντά του και η πίστη του είναι εκεί. Είναι δεξιό. Φαίνεται ένα παράδειγμα. Σε, ενώ σε εμά ναι, yeah. ήταν ολοκένουργοι, mm -hmm. ήταν αδοκίμαστοι, ήταν οι καθημερινοί άνθρωποι οι βουλευτέ οι δικοί μου. Μετανιώσατε για κάποια από τι επιλογέ σα. Για όλε. Μετανιώσατε για όλε. Για όλε. Για όλες. Για όλες. Για όλες. Για όλες. Και ένα από τα στοιχεία που έχουμε τώρα στην Ένωση Κεντρών είναι να χρησιμοποιηθούν παλαιά στελέχη ως υποψήφιοι ή και οι καινούργοι να, δοκιμα... να φιλτραριστούν, να τσεκαριστούν πολύ αυ... με μεγάλη αυστηρότητα. Αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο θα Δεν πέκατε... θα βάζα κανέναν από αυτούς. Κανέναν. Μα ήταν καινούργοι. Όλοι ήταν καινούργοι. Ο Κατσιάντζη που πήγε στη Νέα Δημοκρατία τον εγνώρισα παραμονή των εκλογών. Ήταν όμω κύριε Πρόεδρε, ήταν επιλογέ σα αυτοί οι άνθρωποι. Τι οποίε πληρώνετε σαφώ, σα δώσαν ένα μάθημα όλη αυτή η ελευθερία. Όταν γίνεται μια προδοσία, δεν φταίει ο επιλέγων. Ο, όταν έγινε το 65 η προδοσία του κατά τη Ένωση. Αφήστε το 1965. Δεν φταίει όμω η Σουηδία. Η που έφυγε. Δεν έχετε ένα πάμε πιο πρόσφατα. Η Παπα που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πούμε το μισοτάκι βλάκα που την έβαλε. Δεν είπα αυτό. Όχι, τι θα πούμε. Εδώ τώρα μιλάμε θα... όμως όμω ότι είναι το σύνολο των βουλευτών. Δεν σας. είναι το σύνολο, πέντε άτομα είναι που φύγανε. Ναι. Πέντε, πέντε άνθρωποι δεν είναι και πλειοψηφία το σύνολο. Είναι η πλειοψηφία όμω. Πώ? Είναι η πλειοψηφία. Στο σύνολο των βουλευτών. Εντάξει, σε ένα μικρό κόμμα παίζει ρόλο, αλλά ε, τι να κάνουμε. Όταν από του 8 οι πέντε φεύγουν, τι ε, να κάνουμε. δεν έχετε κι εσεί ένα μέρο ευθύνη για την επιλογή αυτή, κύριε Πρόεδρε. Μεγάλο μέρο ευθύνη έχω που δεν, τότε που κάναμε τους συνδυασμού, προέκυψε αυτό ο φόβος, η υποψία μήπως φύγουν και προδώσουν. Αλλά τελικώς με, με τον σοφόν ένα συμβούλιο που έχουμε παλαιο, των παλαιότερων υποψηφίων μας που mm -hmm. είχαμε ένα mm -hmm. συμβούλιο, mm -hmm. είπαμε να βάλουμε και νέους. Μην μείνουμε το κόμμα στην παλιά σχολή μελών του. Να βάλουμε και νέους. Και πριτάνευσε η άποψη ότι η Ένωση Κεντρών είναι και τα παλιά στελέχη που θα δώσουν τη μάχη και οι φίλοι, αλλά και, και, και οι νέοι που θα έρθουν. Δώσαμε ευκαιρίες. Και αυτές τις ευκαιρίες τις αρπάξαν κάποιοι τυχοδιόκτες για να βουτήξουν την έδρα, που η έδρα ήταν με λίστα. Δεν προσέφεραν τίποτα, ούτε ψηφοδέλτια δεν μοιράσανε ναι. οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί κοιμηθήκανε απλοί πολίτες, και ξυπνήσανε οι βουλευτέ. Και μετά, από αχαριστία άρχισαν και φεύγανε και κάνανε την προσωπική του στρατηγική. Μόνο που του τιμώρησε ο Θεό, κανεί από αυτού δεν εξελέγει πουθενά. Υπάρχει όμω και μία ε, ναι. άποψη. Παρακαλώ. Η οποία έχει εκφραστεί και δημοσίω. Ναι. Ότι εσεί θέλετε να μονοπολίσετε το ενδιαφέρον και ήσασταν ουσιαστικά πρωταγωνιστή παντού και πάντα. Και δεν αφήνετε χώρο για αυτού του ανθρώπου. Θεωρείτε ότι είναι Εγώ, έτσι. ίσα, ίσα. Πετε μου για να το επαληθεύσετε αυτό, πέ, πάρτε σε, οποιαδήποτε κανάλι, σε οποιοδήποτε κανάλι ή οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Mm -hmm. Τον πήρα και του είπα: Μη βγάλει βουλευτές. Ξέρετε, πριν του Καλιάνου και του Γιούσα, του Μάριου mm, Γεωργιάδη, ναι. δεν υπήρχαν άλλοι βουλευτές πολύ γνωστοί. Δηλαδή, μονοπολούσαν ναι. το ενδιαφέρον συχνώς, συχνά δύο με τρία άτομα το πολύ. Μήπω δεν τους δώσατε το χώρο, τι χώρο? έτσι ώστε να γίνουν μα, και πιο μα, γνωστοί. Μα τι χώρο, ο βουλευτή πρέπει μόνος του. Τον έβγαλα βουλευτή, τι άλλο να του κάνω. Συγγνώμη, του δούσα το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δοθεί σε έναν ασχολούμενο με την πολιτική να βγει βουλευτή. Δεν φτάνει αυτό, πρέπει να τον παίρνω και από το χεράκι να τον φέρω στον Επαγγελάτο ή στον ε, Λιάτσο και, και βοή να βοή του λέω: Ξέρει, mm -hmm. ε, βγάλ το ναι. Αναπτύσσει από εκεί πέρα ο κάθε βουλευτή το πεδίο δράση του και με την εμβέλειά του πείθει. Δεν διαφωνώ. Αλλά τι εννοώ και τι συζητείτε. Να, για να καταλάβει ο κόσμο. Ναι. Όταν εμεί οι δημοσιογράφοι θέλουμε έναν καλεσμένο να εκπροσωπήσει ένα κόμμα, να του χάρει το δικό σα, ναι. θα μιλήσουν ας πούμε, με, κάποιον, με τον... θα μιλήσουν με το γραφείο τύπου του κόμματο ναι. και το κόμμα θα στείλει Ποτέ έναν ένα βουλευτή. Λένε λοιπόν οι βουλευτέ σα. Ναι. <laughs> ότι εσεί τότε στέλνατε δύο-τρία άτομα συγκεκριμένα. Όχι, όχι. όχι. Αυτό δεν, δεν, δεν έχει γραφτεί πάρα πολύ. Αυτό έχει Αυτό συζητηθεί. είναι για, η συκοφανδία. Δεν είναι το το λέω. Είναι συγκοφαντία του ε, πολεμήσαμε όλους mm -hmm. να τους βοηθήσουμε mm -hmm. και ε, με προσωπικές μου παρεμβάσεις κι εγώ όπου πήγαινα, στο Γκαμπουράκι, στους mm -hmm. παντού, έλεγα τους πάρε και τους βουλευτές, πάρε mm -hmm. τον Τάδε εκεί, πάρε τον Τάδε. δηλαδή πολεμούσα να ανοίξω πόρτες, όχι να πω παίρνει μόνο τον Μάριο, Προστεύουν. Η σχέση σα με τον Μάριο, πώ είναι, Γιατί έχουν, έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι είχατε κάποιου τριγμού σε σχέση με την καρέκλα τη δική σα και το αν θα αναλάβει ο Μάριο Γεωργιάδη ή όχι. Ο Μάριο να αναλάβει αυτό το πράγμα πάλι είναι άλλη αλήθεια. Mm -hmm. Ο Μάριο είναι παιδί μου. Τι, μπορεί ένα παιδί να στραφεί κατά του πατέρα. Ε, πρέπει να είναι πολύ νοσηρό ένας εγκέφαλος για να. Εμπνευστεί, τέτοιο... Σα ρωτήσαν σε μία συνέντευξή σα παλαιότερη ναι. αν θα δίνετε την καρέκλα σα ναι, στο δε. Μάριο για να. Μα δεν δίδεται. Πάει Η καρέκλα ενό αρχηγού δεν δίδεται έτσι. Δεν είναι διαμέρισμα. Αν έχω διαμέρισμα θα το δώσω στο Μάριο. Ευχαρίστω. Αλλά την ηγεσία ενό κόμματο μπορώ να τη δώσω έτσι. Αυτό που ρώτησε είναι αφελής Όποιο και αν ρώτησε. Είχατε ερωτηθεί σε συνέντευξή σα και το απαντήσατε. Βεβαίω το θυμάμαι. Τώρα και... πάμε στο τώρα. Είμαστε στο 2000 λοιπόν, Και ούτε 20 Φεβρουάριο. Ούτε ο Μάριο. Όταν έρθει, προ, κα, για να γίνει μια διαδοχή σε ένα κόμμα, ναι. πρέπει πρώτα να αποφασίσει ο πρόεδρος να απέλθει. Εμένα είναι στίχημα ζωή να ξαναβάλω την Ένωση Κεντρών μέσα στη Βουλή. Εάν δεν τη βάλω, θα, θα θεωρούμε αποτυχημένο. Επομένω, για μένα δεν υπάρχει ζωή αν δεν μπει η Ένωση Κεντρών ξανά μέσα. Ε, πρέπει να τα ακούσουν αυτό όλοι. Τι κάνετε γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, πώς είναι τώρα η ζωή του Προέδρου, αφού κάθε έχετε μέρα, βγει εκτός βουλής, πώς αγώνας. είναι η καθημερινότητά σας, πώς είναι η ζωή σας. Ξέρω ότι έχετε ε, στο διαδίκτυο μια εκπομπή, που έχετε μεσότητα με τον κόσμο σε ερωτήσεις, απαντήσεις που σα σας θέτει διαδίκτυ, ο κόσμος. Διαδίκτυο, ομιλίες συνεχώς. Ομιλίε, συγκεντρώσει από εδώ, συγκεντρώσει από εκεί. Ο, ο κόσμο τι σα λέει, κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος τι μου λέει, ότι είναι αλίτες και οι κυβερνώντε και οι προηγούμενοι mm -hmm. <laughs> και ότι έβαλε ο λαός μες στη, ο, μες στη Βουλή, εκεί που υπήρχε μια σοβαρή παρουσία τη Ένωση Κεντρών, έβαλε αυτού που πουλάνε κρέμες και ένα βαρουφάκι που κόστησε 100, 100 δις στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή, λέτε αυτό που βάζει ο λαός, κρέμες, ο λαός, ε, ποιος, ποιος πουλάει κρέμες, ποιον εννοείται. Το Βελόπουλο. Το Βελόπουλο. Δεν σα αρέσει ο κύριο Βελόπουλο που είναι στη Βουλή. Ο κύριο Βελόπουλο μου φέρανε μια κασέτα εχθέ και μου τη δείξανε που έλεγε ότι ο Σόρα έχει 800 δι να βγάλει το χρέο μα. Και ότι είναι παρκτιός ο Σόρα. Ότι είναι, ε, είναι, κάτι που δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Αυτό έλεγε ο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλο είναι ένα άνθρωπο ακροδεξιό του λαός και για μένα ό,τι προήλθε από το λαό. Έχει λεκέ πάνω του. Γιατί? Έχει, γιατί έχει τη σφραγίδα της, του φασισμού, τη ακροδεξιά. Όλη η ιστορία του Καρατζαφέρι είναι ακροδεξιά ιστορία, φιλοβασιλική κλπ. <coughs> όλοι αυτοί οι και Άδωνης και όλοι αυτοί έχουν το λεκέ του καρατζαφέρη επειδή έχετε πιάσει όλα τα ονόματα και όλου του πολιτικού σα 20 λεπτά στην Οτιδήποτε συνέντευξη. είναι, <laughs> είναι <laughs> στον <laughs> χώρο. Κανένα, <laughs> ο Μητσοτάκη πήρε τη άκρα δεξιά ανθρώπου. Δώ, δώστε, μου τη δυνατότητα. Και τη πήρε παρακαλώ. για να πολεμήσει τη Χρυσή Αυγή. Δώστε μου τη δυνατότητα Έχει να ολοκληρώσω <laughs> το okay. ερώτημα. Έχουμε ξεκινήσει μια συνέντευξη. Είμαστε περίπου στα, στη μισή ώρα, 20 λεπτά. Με ρωτήσατε για τον Βελόπουλο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχουμε πιάσει όλου του πολιτικού. Δεν έχω ακούσει να λέτε μία καλή κουβέντα για έναν. Ερώτημα λοιπόν. Ένας πολιτικός στην Ελλάδα, ένας, είναι καλός για σας; Ποιος είναι ένας. ένας. άξιος. Ποιος είναι ο ένας. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Είναι όλοι σκάρτη, όλοι κακοί. Κοιτά Έναν φέ, καλό. Έρχεται. Όταν είσαι δεξιός, mm -hmm. εργάζεσαι για την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Mm -hmm. Άρα δεν μας κάνεις. Mm -hmm. Όταν είσαι αριστερός, είσαι πιο ηθικός άνθρωπος, αλλά εδώ έχουμε μια αριστερά που έχει γίνει δεξιότερα της δεξιάς. Δεν μου απαντάτε. πώς το ξεζωτάω. Όταν ανήκει σε μια αριστερά που τα έχει προδώσει όλα, πού να βρω καλό εκεί μέσα. Αυτοί κοιτάνε σαν σωματείο το καλό του... τη κλίκα του. Ούτε καλή ήταν και οι δικοί σα οι βουλευτέ, άρα ε, βεβαίως, δεν υπάρχει κανένας. αφού προδώσανε η εντολή, έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Εάν οι βουλευτέ παρέλθαν την έδρα και φεύγανε, ο Σακελαρίδη και ο Κατριβάνου φύγανε από το ε. ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρέδωσαν την έδρα. Θα είχε πέσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε 152. Θα είχε πέσει αν οι δύο αυτοί δεν παρέδωσαν την έδρα, ο Σακελαρίδη και η Κατριβάνου. Αλλά αυτοί παρέδωσαν, φέρθηκαν ηθικά. Ο Τσίπρας θα είχε πέσει από το 16. Ούτε ένα χρόνο δεν θα είχε συμπληρώσει αν αυτοί οι δύο φέρθηκαν, φερόντουσαν όπω μου φέρθηκαν εμένα οι βουλευτέ μου. Καταλάβατε. Και το εσχρό είναι που του δέχθηκαν κιόλα. Δέχτηκε ο Τσίπρα yeah, την yeah. κυρία Τάδε, Δέχτηκε ο, ο, ο Μητσοτάκη το Κατσαντώνη. Δέχτηκε. Ναι, αλλά ο η... κύριο για... Τσίπρα δέχτηκε την κυρία Τάδε, ναι. δηλαδή την κυρία Μεγαλοοικονόμου, ναι. που εσεί δεν τολμάτε να πείτε το όνομα, το λέω ναι. εγώ. Και έτσι σώθηκε και δεν πέσει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά δηλαδή, αν δεν ήταν η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Να... Είχε βγει η λίστα, η έδρα είχε βγει με λίστα. Δεν από διαφωνώ ψηφοβόρους. μαζί σα. Μα ξέρετε τι είναι αυτό. Το προ... Ο ίδιο μου είχε πει ότι είναι το πιο προμερό μέρο... πώς διαχειριστήκατε, κυρία Πρόεδρε, αυτή εγώ την προδοσία. να φύγουν, και τώρα, ξέρετε, πώς το διαχειρίστηκα. Mm -hmm. Ας με προδώσανε. Εγώ έχω τις, τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψω στη Βουλή ισχυρότερο. Πολύ ωραία. Γιατί ε... έχω τα επιχειρήματα να πείσω το λαό. Έχω τα επιχειρήματα. Γιατί είμαι σίγουρο ότι κανένα από τον ελληνικό λαό δεν ευνοεί ένα βουλευτή που είναι σε ένα κόμμα να, να την κάνει να δραπετεύει και να πηγαίνει σε άλλο κόμμα. Αυτέ δεν είναι ποδόσφαιρο η Βουλή. Εδώ ο Τσίπρα και ο Μητσοτάκης την κάνανε ποδόσφαιρο την βουλή. Θα το πληρώσουν λοιπόν τώρα. Ακριβά. Θέλω να σα πω κάτι ειλικρινά. Θα μπορούσα ναι. να μιλάω μαζί σα για ώρε. Ναι. Αλήθεια. Αλλά αυτή η συνέντευξη πρέπει να έχει αρχή. Τέλος, Υπάρχει, σε κάποιο χρονικό περιθώριο θα... στενό. Θα για τελευταία ερώτηση, λοιπόν, για εμά εδώ είστε πάντα καλοδεχούμενοι και το ξέρετε. Ναι. Ε, και ε, δεν εξαιρούμε κανέναν πολιτικό. Ε, θέλω λοιπόν για τελευταίο ερώτημα, πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη. Τελευταία φορά που μιλήσατε μαζί του, θυμόσαστε ποτέ ήταν. Είναι πριν τι εκλογέ. Πότε, θυμόσαστε εκείνη την ημέρα. Ο Μητσοτάκη στην τουαλέτα τον είχα συναντήσει στη Βουλή. Στην τουαλέτα της Βουλής, κάνα δυο μήνες πριν τις εκλογές. Mm -hmm. Ο Τσίπρας... Δεν είπατε τίποτα. Τι να πει κανείς. Oh, Όχι, κάτι είχαμε πει για το πόσο δίνουν οι κάθε βουλευτή. Γιατί στην Ένωση Κεντρών δίναμε χίλια ευρώ κάθε βουλευτή στο κόμμα. Mm -hmm. Ενώ του... ο Μητσοτάκη μου είπε ότι τις Νέα Δημοκρατία δίνανε μόνο 500 ευρώ στο κόμμα. Η mm -hmm. κάθε, κάθε βουλευτή. Αυτό το συζητήσαμε... Και με τον κύριο Τσίπρα... Με Πότε ήταν η τελευταία φορά. Δεν έχω, είχα να μιλήσω από την ώρα που αποδέχθηκε την κυρία Μεγαλοκονόμου, είχα κόψει κάθε. και ούτε θα του πω καλημέρα ποτέ. Διότι αφού απεδέχθη βουλευτή που εξελέγει με τη σημαία της Ένωση Κεντρών, αυτή είναι μεγαλύτερη ατιμία από αυτήν που μου έκανε η μου, είναι αυτή που έκανε ο Τσίπρας που την απεδέχθη που πήρε το λάφυρο, δηλαδή, για να κάνει τη δουλειά του. Mm -hmm. Γιατί η κυρία αυτή ήταν για ένα διάστημα μηνών, τριών-τεσσάρων, 151 βουλευτής. 151 βουλευτής ήταν του κύριου Σύπα. Με τα οικονομικά στο κόμμα πώς τα πάτε, αντέχετε. Ε, εντάξει, έχουνε... Δεν έχετε χρήματα. πάρει εσείς κάποιο δάνειο. Περι... Oh, oh, όχι, τίποτα. Έχουνε περισσέψει κάποια λεφτά και αυτά σιγά-σιγά θα... Εμείς πληρώνουμε μόνο ΔΕΗ, Ούτε υπαλλήλου έχουμε πολλού, τίποτα mm. δεν έχουμε. Πληρώνουμε μόνο ΔΕΗ, e, γραφεία. Δεν έχω κλείσει κανένα γραφείο. Αυτό κάνω τα απαραίτητα λειτουργικά και κάποιε εκδηλώσει και ομιλίε που θα κάνουμε εμεί. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ να είστε, πάρα πολύ. Ειλικρινά απολαυστικό. Όπω πάντα καυστικό. Και... και να θυμόσαστε ότι αυτό που θα πετύχουμε να επιστρέψει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Θα το πετύχουμε κομμένοι από τα κανάλια. Και θα είναι η ευθύνη των δημοσιογράφων τεράστια. Δεν το ξέρετε, κοιτάξτε τώρα. Είπαμε Κο... να, κλείσουμε, Επα... αλλά Όχι. να κλείσουμε, αλλά δεν θα το Απλά κλείσουμε. Απλά το ή... αναφέρω για να το ξέρει ο κόσμο. Κομμένοι εντελώ από τα κανάλια. Σας... Γιατί με ρωτήσατε, δεν με βλέπει ο κόσμο. Δεν είναι ότι δεν με βλέπει ο κόσμο. Θέλουν να πεθάνω και πολιτικά και ίσω και βιολογικά οι δημοσιογράφοι, όντα οι ίδιοι υπάλληλοι των αφεντικών του το ίδιο, ίδιο κάνανε και παλιά. 40 χρόνια αγωνιζόμουνα, 40 χρόνια αγωνιζόμουνα, 36 δεν με είχαν καλέσει πουθενά. Μόνο ο Παναγιοτόπουλο με κάλεσε σε μια εκπομπή για, εκπομή εκπομή του για του να κάνει εκείνε οι ηλικιότητε που έκανε. Λοιπόν, είμαι πληγωμένο από του δημοσιογράφου. Εκτιμώ το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, είναι λειτουργήμα, αλλά το να είναι ο δημοσιογράφο κλητήρα του εργοδότη είναι ανέντιμο. Νομίζω πάντω ότι αδικείται λίγο του συναδέλφου και θα το πω γιατί ούκο λίγε φορέ σα Και επειδή το αναφέρατε στην ναι. αρχή, θα κλείσω με αυτό. Ναι. Ε, Ξέρετε λίγο... που γυρίζουν τα παιδιά και πειράζουν έντυπα. Αφήστε με να Γυρίζουν, όχι σημασία να τα πείτε. Να πω την πρότασή Θα τα πείτε. Θα το πείτε 10 προτάσει. Γυρίζουν τα παιδιά και πειράζουν έντυπα δικά μα. Όπου έχουμε συγκεντρώσει και αυγά. Και λένε ζει ο Λεβέντη. Ζήκε ναι, όχι. Λέει, δεν το βλέπουμε πια. Το βλέπετε πια. Όμω, ήθελα να σα πω το εξή. Στον κόσμο απαντήστε. Δείχνει, δείχνει... στον κόσμο δώστε εξήγηση. Όχι Δείχνει πάντω. Επιτρέψτε μου, θα το πω και ναι. συγχωρέστε με γι' αυτό. Δείχνει αχαριστία το να λέτε με φιλοξενούν οι συνάδελφοι. Γιατί εγώ υπήρξα με τον κύριο Αυτιά πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και σα έχω δει και στον κύριο Αυτιά πολλέ ναι. φορές, φορέ. Πάρα πολλέ φορέ. Ναι. Και στον κύριο Παπαδάκη. Πολλέ φορέ. Και στα άλλα κανάλια και, και κυρίω χάρηκα και πάρα συγγνώμη. πολύ. Πάντω, μουσάλε, μισό Έχετε φιλοξενηθεί ουκούλιε φορέ από του συναδέλφου. Δηλαδή, εν ονόματι κάποιων φιλοξενιών που έγιναν όταν Όχι ήμασταν κάποιον, στη Βουλή, πάρα δικαιούνται τώρα να με εμφανίζουν πεθαμένο. Δεν σα λέω για το τώρα, εγώ σα μιλάω πάντω ότι έχετε φιλοξενηθεί και μα έχουν δώσει. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, να συμφωνήσετε όμω κι εσεί ότι μετά τι εκλογέ. Ε, μοιάζει σαν να πέθανα. Εντάξει, δεν εκλήγηκατε. Α, και άρα πρέπει να πεθαίνει. Δεν λέω όχι, αλλά δεν είστε και ο πρωτοαγωνιστή. Ελπίζω αυτή η συνέντευξη πάντω να αποτελέσει αφορμή κατώ, για να σα ξαναδούμε ναι, και πάλι ναι. στα κανάλια. Η, Αντιλαμβάνεστε πώ σα το λέω. Η, η, η ουσία του τι λέει ο καθένα είναι που πρέπει να δίνει προτεραιότητα εμφανίσεων. Και όχι, α, α, δεν είμαστε, όχι, δεν είναι στρατό εδώ να είναι στρατηγό, συνταγματάρχη, λογαγό. Δεν πάει έτσι. Όποιος έχει να πει κάτι πρέπει να βγαίνει στα κανάλια. Έτσι πρέπει. Συμφωνώ μαζί ε, σας. Ε, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν κύριε πρόεδρε εγώ σας ευχαριστώ ναι. θερμά που ήσασταν εδώ και ελπίζω να σας δω και σύντομα σε να όλα τα καλά. κανάλια. Όπω Όπως καλά. ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι και να έχετε μια καλή συνέχεια σας εύχομαι.